Ο Κάδμος ήταν ο νικητής στο μεγάλο μάτς της 17ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ. Στον αγώνα που έγινε στο Ανδρέας Ερίκος Χατζόπουλος της Τίβας, επικράτησε του Πρωτέα με 81-60 και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφάλισε την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της regular season, κάνοντας παράλληλα το 1-1 στα μάτς με την ομάδα του Σχηματαρίου, η οποία είχε επικρατήσει στον αγώνα του πρώτου γύρου. Και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο μάτς, με το πρώτο δεκάλεπτο να λύγει χωρίς νικητή. Στο δεύτερο, οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και κατάφεραν με τη λήξη του να πάρουν διαφορά 5 πόντων. Το τρίτο δεκάλεπτο όμως ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πάρα πολύ δυνατά, πίεσαν ασφυκτικά σε όλο το γήπεδο, έκλεψαν μπάλες, έβγαλαν ευνηδιασμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαθαν blackout, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αρχικά ένα επιμέρους 17-0 που γύρισε τούμπα το μάτς και το δεκάλεπτο να λήξει με επιμέρους 33-9 με τον Κάδμο να παίρνει διαφορά 19 πόντων και να καθαρίζει ουσιαστικά τον αγώνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τη διαφορά για να φτάσουν τελικά στη νίκη με -21 πόντους που τους δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα για τη συνέχεια. 10 λεπτά, 18-18, 33-38, 66-47, 81-60. Για την ομάδα της Τίβας ο Γκρινιάρης πέτυχε 16 πόντους με 2 τρίποντα, ο Πανταζής 12 με 1 και ο Καζάνας 13 με 1. Για την ομάδα του Σχηματαρίου ο Κώστας Χατζής πέτυχε 33 πόντους με 2 τρίποντα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ήμασταν ακριβώς πάνω σε αυτό που είχαμε σχεδιάσει και είχαμε σκεφτεί για τον αγώνα. Το τρίτο δεκάλεπτο είχε επιμέρους σκόρ 33-9, χωρίς ουσιαστικά να κάνουμε επίθεση εμείς. Οφείλεται και στο πρέσι του Κάδμου και στις πολύ κακές επιλογές που είχαμε. Οπότε θεωρώ ότι η μεγάλη ευθύνη μας για την εξέλιξη του μάτς βαρένια μας. Είτε αυτή δεν σημαίνει κάτι. Εμείς, αν βλέπετε και το ρόστερ της ομάδας, παίζουμε με πολλά νέα παιδιά. Τα πολλά παιδιά είναι 16-17 χρονών. Ένα ρόλο έπαιξε και αυτό στο πρέσι του τρίτου δεκαλέπτου που χάσαμε πολλές μπάλες. Θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε, πιστεύουμε σε αυτά. Κατά 99% είμαστε μέσα στην τετράδα, οπότε λογικά θα έχουμε πάλι ματσάρισμα με την ομάδα του Κάδμου που είναι μια πολύ καλή ομάδα και κέρδισε και δίκαια. Να της πω και συγχαρητήρια για το μάτς και την νίκη της. Η κλίση του Κωνσταντίνου, όπως έχουμε και μια κλίση του Στέλιου του Χουλιαρά στην Άντερ 15, επίσης σε κλιμάκιο εθνικής, δείχνει ότι τα παιδιά δουλεύουν σοβαρά, δουλεύουν με πρόγραμμα, δουλεύουν πάνω σε ένα πλάνο και εύχομαι να είναι υγιείς και αυτά, γιατί είναι και άλλα παιδιά που σιγά σιγά με την δουλειά που κάνουν θα δείξουν την πρόοδό τους. Αν με ρωτάτε σαν πατέρα, ουσιαστικά είναι με γεμίζει περηφάνεια, γιατί είναι ένα όνειρο δικό του το οποίο κυνηγάει καθημερινά. Και σαν πατέρας τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω, οφείλω να το στηρίζω και θα το στηρίζω όσο δείχνει την ίδια σοβαρότητα και συνέπεια σε αυτό που κάνει. Καταρχήν για μας ήταν ένας τελικός. 99,9% με την νίκη αυτή κλειδώνουμε κατά κάποιο τρόπο την πρώτη θέση. Και έτσι όπως δείχνει η κατάσταση στο πρωτάθλημα, θα είναι τέταρτη ομάδα του Πρωτέα Σχηματαρίου. Οπότε είναι πολύ πιθανόν να συναντηθούμε στα play-off. Και όπως ξέρετε, οι νίκες μεταφέρονται. Οπότε σκεφτείτε με μια ήττα για μας εδώ να χάνουμε 2-0, θα ήταν καταστροφική για όλη μας τη χρονιά μέχρι τώρα. Αυτό είπαμε και με τα παιδιά στο ημίχρονο. Αλλάξαμε τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας στο δεύτερο ημίχρονο. Βγήκαμε, παίξαμε πάρα πολύ άμυνα, επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Οδηγήσαμε τον αντίπαλο σε πάρα πολλά λάθη, τρέξαμε στον ευνηδιασμό και κατά κάποιο τρόπο να πω λυθήκανε και τα πόδια μας έτσι που μας είχαμε εμείς μεγαλύτερο βάρος και καταφέραμε και πήραμε αυτή την νίκη που μας δρεώνει ας πούμε, στην πρώτη θέση. Έχει ακόμα 4 αγωνιστικές νομίζω για να τελειώσει η κανονική διάρκεια και μετά είναι τα play-off. Οι 4 ομάδες που λογικά θα είμαστε στα play-off είναι όλες πάρα πάρα πολύ καλές ομάδες και ανταγωνιστικές. Το δείχνουν αυτό και τα αποτελέσματα. Σχεδόν όλοι έχουν κερδίσει όλους. Αν εξαιρέσουμε εμείς με την Κάριστο που την έχουμε στο 2-0, όλα τα άλλα παιχνίδια είναι στο 1-1. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και ευελπιστούμε ότι στο τέλος να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική.